Ακολουθούν οι ειδήσει σε τίτλους. Άγιο είχε οδηγός ενός γιοταχή αυτοκινήτου, το οποίο ξέφυγε από την πορεία του και γλίστρησε σε μια απότομη πλαγιά. Το περιστατικό συνέβη στην επαρχιακή οδό Ναυπάκ του Πλατάνου. Πίσω από το αυτοκίνητο που έπεσε στην πλαγιά ακολούθησε ένα φορτηγό, το οποίο αμέσως σταμάτησε και συγκράτησε με σειρματόσκηνο το γιοταχή, για να μην μπορεί να ανατραπεί και συμβούν χειρότερα. Ένα πιστόλι Tanfoglio διαμετρήματος 38 χιλιοστών βρέθηκε μετά από έρευνα σοφρονιστικών υπαλλήλων των φυλακών Άμφισσα το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, πίσω από το ψυγείο κοινόχρηστου διαδρόμου τυλιγμένο σε εφημερίδες. Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μία εβδομάδα περίπου πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και το πρόβλημα στέγασης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου δεν έχει λυθεί. Σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθυντή Κωνσταντίνου Κανέρου, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι απαραίτητες προεργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου που νοικιάστηκε για την προσωρινή μεταστέγαση των τριών τάξεων σε λιώμενες αίθουσες. Έτοιμα στην ώρα τους θα είναι, διαβεβαιώνει ο εργολάβος. Ξανανοίγει ο φάκελος για το Χιτά Παπα-Νικολού. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ερηναίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει σοβαρά την αναφορά του κατά του έργου για την κατασκευή του στη θέση Παπα-Νικολού. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής στη Μακίνια του Δήμου Αντιρίου σε αποθήκη χρωμάτων. Η αποθήκη βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το σπίτι, το οποίο κινδύνευσε άμεσα, αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Το έργο των πυροσβεστών δυσχέρινε και το γεγονός των συνεχών εκρήξεων από τα κουτιά των χρωμάτων. Τελικά, έπειτα από αρκετή ώρα, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης περίπου 2.000 ατόμων στις νομαρχίες της χώρας επεξεργάζονται οι Ένωσοι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας και η διοίκηση του ΟΕΔ. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι αντίστοιχο με εκείνο των 20.000 θέσεων που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα στους Δήμους. Για την προώθηση του νέου προγράμματος στις νομαρχίες της χώρας υπάρχει και μια καταρχήν συμφωνία της ΕΝΕ με τον διοικητή του ΟΕΔ Γιώργο Βερναδάκη. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στις παρακάτω ανακοινώσεις. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση των Λακαρνανίας ανακοινώνει πως λόγω της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών την Κυριακή 4 Οκτωβρίου αναβάλλεται το προγραμματισμένο για την ίδια ημερομηνία Φεστιβάλ Ελληνικού Γάλακτος και Τυριού, ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί και ο εκ νέου χρόνος στον οποίο θα διεξαχθεί η έκθεση. Από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Ναυπάκτου ανακοινώνεται ότι για αύριο 3η 8 Σεπτεμβρίου θα διακοπεί η υδροδότηση της Ναυπάκτου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι λόγω έργων συντήρησης. Επίσης, γνωστοποιείται ότι οι αιτήσεις για αποζημίωση της ηρτημένης οδειάς κάθε έτους στα πλαίσια των ζημιών που προκαλούνται από τα έργα αναδασμού στην πεδιάδα του Μόρνου θα υποβάλλονται στο ΚΕΠΕΦ πάλι από 1η Σεπτεμβρίου 30 Δεκεμβρίου για το έτος κατά το οποίο ζητείται η ενίσχυση. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό της Δυτικής Ελλάδας, όπου προβλέπεται με λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες κυρίως στα νότια με τοπικές βροχές και καταιγίδες και πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ που σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.